Πάμε να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον πρόεδρο του ΑΣ ΠΑΟΚ, τον κύριο Θανάση Κατσαρή. Είναι στη γραμμή. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Γερός από υγεία. Με αντοχές, από με υγεία, από υγεία είμαστε πολύ καλά. Εντάξει, εντάξει, αφού είστε από υγεία καλά και αντέχετε για έκτη τριετία, κύριε Κατσαρή. Ναι, νομίζω έβδομη. Έβδομη, ε, χάσαμε το μέτρημα. Χάσαμε το μέτρημα. Έβδομη, πρέπει, γιατί η πρώτη ήταν 2 χρόνια. Μάλιστα. Ξεκινάτε λοιπόν να συμπληρώσετε 20ετία και επίσημα ως πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ. Χθες η δίκη συγκροτήθηκε σε σώμα. Αυτό το γεγονός, να ξεκινήσουμε αυτά τα πολλά χρόνια, τι σας λένε, είναι τιμή, είναι χαρά για σας, είναι μια ανάγκη που νιώθετε ότι πρέπει να είναι μια υποχρέωση που πρέπει να εκπληρώσετε? Πώς το αντιμετωπίζετε το γεγονός αυτό της 20ετίας? Είναι γεγονός ότι πολλές φορές θέλησα, ειδικά τις τελευταίες 3 τριετίες, να αποχωρήσω και να έρθει κάποιος για να συνεχίσει, ας πούμε. Γιατί όπως και να το κάνουμε, κάποια στιγμή σίγουρα ήθελα να μείνω για να δικαιωθώ μετά από αυτά που πέρασα κάποια χρόνια, αλλά από τη στιγμή που πλέον κάποια πράγματα με δικαίωσαν στην εξέλιξη, ήθελα πλέον να αποχωρήσω, αλλά δεν υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή δεν υπάρχουν που να έρθουν κοντά και να πούν ότι ναι, αναλαμβάνω να γίνω πρόεδρος. Δηλαδή φοβούνται, είναι πολλά, πολλά τα θέματα, δεν αναλαμβάνει κανένας. Δεν είναι και εύκολο μετά από τόσα χρόνια να αντικατασταθείτε όμως, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Θα είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να αναλάβει στη συνέχεια, έτσι δεν είναι? Δεν είναι, γιατί να είναι δύσκολο? Δηλαδή το θέμα στον ερασιτέχνη δεν είναι ότι πρέπει να έχεις, δεν σε κυνηγάνε οι επιτυχίες. Δηλαδή δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, πρέπει να μπει η μπάλα στο καλάθι ή στα δίχτυα. Εδώ κλείνεις. Είναι ότι θέλει δουλειά, σίγουρα θέλει πολλή δουλειά, θέλει προσοχή, σωστή διαχείριση. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μπορείς, δηλαδή προσπαθώντας, δηλαδή να τα πετύχεις. Και πολλές φορές με ανθρώπους που συζήτησα ήμουν διατεθειμένος να είμαι δίπλα τους. Και από απόψεως δηλαδή συμβουλευτικής, αλλά και από απόψεως και ακόμη και οικονομικής, όπου χρειαζόταν. Κύριε Κατσαρή, αυτό που περιγράφετε είναι ίσως το πιο σημαντικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια? Αυτή η λειψανδρία? Ναι, είναι σε όλα τα επίπεδα. Είναι. Ναι, σε όλες, δηλαδή και ακόμη και στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ και παντού, δηλαδή κινούνται όλα τα χρόνια από την εποχή που πρωτοασχολήθηκα εγώ, δηλαδή εδώ και από το 88, κινούνται οι ίδιοι άνθρωποι. Αν θα καθίσετε και θα δείτε, ελάχιστα είναι τα καινούργια πρόσωπα που εμφανίζονται σε ρόλους πρωταγωνιστή, ας πούμε, σε διοικητικά πόστα ως πρωταγωνιστέ. Προφανώς και η οικονομική κρίση έχει παίξει ρόλο ώστε πολλοί άνθρωποι να μην μπορούν να ασχοληθούν με κάτι άλλο, αλλά συμφωνείτε ότι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη που απαξιώνει όλους τους ανθρώπους του, όλους όσους τόλμησαν και έφυγαν κυνηγημένοι? Ναι, αυτό είναι, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πολύ απαιτητικός. Είναι απαιτητικός όχι μόνο με τους παίκτες και τους προπονητάς, αλλά και με τους διοικούντες. Αυτό συμβαίνει, ναι. Το βλέπουμε, το ζούμε καθημερινά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όχι καθημερινά, το ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δηλαδή κάτι που φαίνεται, βλέπετε ότι κανένας, ούτε προπονητής, ούτε διοίκηση μπορεί εύκολα να λειτουργήσει, δηλαδή χωρίς να έχει απέναντι τον κόσμο όταν δεν δημιουργούνται επιτυχίες. Να το πάμε λίγο ανάποδα. Έχοντας δεχτεί τόση μεγάλη πίεση τα προηγούμενα χρόνια, μήπως και εσείς σαν οργανισμός του ΑΣ αναγκαστήκατε να κλείσετε λίγο το κλαπ? Γιατί κακά τα ψέματα, περάσατε πολύ δύσκολες στιγμές. Και μήπως και αυτός είναι ένας λόγος που δεν μπαίνουν καινούργια πρόσωπα?
Το κλαμπ δεν έκλεισε ποτέ. Mm. Εν αντιθέσει γινόντουσαν πολλές προσπάθειες και ενέργειες, δηλαδή είτε με τη μείωση της συνδρομής, είτε με τη, κυνηγώντας την εγγραφή νέων μελών, εν αντιθέσει δηλαδή με αυτό που αντιμετώπιζα εγώ, ποτέ δεν σταματήσαμε να κάνουμε προσπάθειες για να γράψουμε καινούργια μέλη. Mm. Ίσως όμως αυτή, γιατί αν εξαιρέσουμε την εποχή που όλοι θέλανε να γίνουν, να αναλάβουν τη διοίκηση του ΠΑΟΚ την εποχή... Την Πατατούδη. Ναι, την εποχή που θα ήταν αυτοί οι οποίοι στην ουσία θα διοικούσαν την ΠΑΕ. Γιατί την εποχή εκείνη οι διοικούντες της ΠΑΕ ήταν αυτοί τους οποίους όριζε ο ερασιτέχνης και πολλοί θεωρούσαν ότι μέσω του ερασιτέχνη μπορούσαν να ελέγξουν, μπορούσαν να κάνουν πράγματα τα οποία... Εγώ ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούν να γίνουν. Mm-hmm. Αυτοί όμως το βλέπαν διαφορετικά και γι' αυτό και τότε γραφτήκανε τα 3.000 μέλη, έγραφαν μέλη ο Μπατατούδης και γενικά όλοι, προκειμένου μέσω του ερασιτέχνη δηλαδή να ελέγξουν ναι. την περιουσία του. Ναι. Ναι. Επειδή έχει ροή αυτή η συζήτηση, μιλάτε για κόσμο απαιτητικό και δύσκολο, πολύ πιεστικό. Συμφωνείτε ότι αυτό δημιουργήθηκε από την πολύ μεγάλη έλλειψη τίτλων του συλλόγου, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα τμήματα? Ναι, σίγουρα. Ο κόσμος σίγουρα, εκείνο το οποίο ικανοποιεί και, τον κόσμο είναι οι τίτλοι. Και δεν είναι μόνο τον ικανοποιεί, αλλά και δημιουργεί φιλάθλους. Δηλαδή, όσο περισσότερους τίτλους κατακτά ο σύλλογός μας, τόσο περισσότερο κόσμο φέρνει κοντά του. Αλλά ειδικά για τον ΠΑΟΚ, μην ξεχνάτε ότι τα τελευταία χρόνια ήταν μεταξύ φθοράς και αυταρσίας. Όσον, μιλάω για ΠΑΕ και ΚΑΕ. Όσον αφορά δε τον ερασιτέχνη, εμείς πάντα προσπαθούσαμε με θεμητά μέσα... Για μαζικό αθλητισμό. Ναι, κάνοντας αθλητισμό και όταν πρόκειται πρωταθλητισμό, όχι όμως απερίσκεφτα σκορπώντας χρήματα. Ενώ ξέρατε ότι αυτό όμως θα μπορούσε να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες. Ναι, δηλαδή, ο οποιοσδήποτε τρόπος θα φέρνατε κάποιο τίτλο, θα διευκόλυνε κάπως τη θέση σας. Ναι, τη θέση μου θα τη διευκόλυνε, αλλά το σύλλογο δεν θα διευκόλυνε. Δηλαδή κάποια στιγμή θα την πλήρωνε ο σύλλογος, όπως την πληρώνει τώρα η Ελλάδα. Έτσι γίνονται αυτά. Ναι. Βέβαια. Δηλαδή, τα βάλατε σε μια ζυγαριά και αποφασίσατε ότι ο δρόμος είναι αυτός. Με αξιοπρέπεια και οικονομία να επιβιώσει. Έστω και χωρίς τίτλους. Όχι μιζέρια. Πάντα μέσα, δηλαδή πάντα όλα τα τμήματα αθλητισμό και πρωταθλητισμό εκεί που προέκυπτε, αλλά ποτέ... Την υπερβολή δηλαδή, και ξέρετε ότι πολλές φορές η υπερβολή δεν έχει και αποτέλεσμα. Για να πετύχεις κάτι, ναι, ναι. Μπορεί να ξοδεύεις επί χρόνια και ο τίτλος να έρθει όταν πλέον θα έχει βγει οικονομικά η ψυχή σου, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο, γι' αυτό εγώ λέω ότι ποτέ δεν είσαι σίγουρος για το πρωτάθλημα. Απλώς προσπαθείς να το διεκδικήσεις και εκεί πάνω παλεύεις για να το κατακτήσεις. Φέτος, για παράδειγμα, Πρόεδρε, το γεγονός ότι κάνετε κάποιες υπερβάσεις, για παράδειγμα, στο handball η παρουσία ενός αθλητή όπως ο Αλβανός, φαίνεται ότι κάνετε διαφορά. Στο βόλεϊ, η παρουσία αθλητών όπως ο Κουρνέτας, ο Γκόμες και οι υπόλοιποι, φαίνεται ότι κάνουν διαφορά. Δεν είναι και αυτή μια λύση, δεν είναι ένας δρόμος για επιτυχίες? Στο handball σπέρνουμε εδώ και πολύ καιρό. Έχει εδώ και μία πενταετία που έχουμε μόνο Έλληνες. Κοιτάξτε, το handball του ΠΑΟΚ είναι χωρίς ξένο, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει ξένος. Έχουμε... Αυτό καλό είναι ή κακό? Καλό είναι, φυσικά. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα για τους Έλληνες και για μας που ναι. πρώτα πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες. Δηλαδή είναι ελληνική ομάδα, δίνουμε πολλούς παίκτες στην εθνική. Κάθε χρόνο τρόπον τεινά παίρναμε από όλα τα σωματεία γύρω μας τους καλύτερους παίκτες και τους εντάσαμε στη δική μας την ομάδα. Σιγά σιγά όλα αυτά τα χρόνια δέθηκε η ομάδα και κάναμε μια πολύ καλή ομάδα και κατακτήσαμε και τους τίτλους τους προηγούμενους. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά στο handball. Mm-hmm. Η ομάδα είχε γίνει πάρα πολύ καλή και με την προσθήκη του Αλβανού σίγουρα κάναμε το κάτι παραπάνω.
το κάτι παραπάνω. Δηλαδή η φετινή οικονομική υπέρβαση στο handball δεν ήταν μεγάλη. Δεν ήταν μεγάλη. Η υπέρβαση έγινε στο βόλεϊ. Εκεί, αλλά εκεί μην ξεχνάτε ότι εκτός από τον Εραστέχνη υπάρχει ένας Ανδρέου ο οποίος έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα για το βόλεϊ. Δηλαδή το αγαπάει το βόλεϊ και κάνει αγώνα για να το φτάσει ψηλά. Δηλαδή ο τίτλος, το μεγαλύτερο ποσοστό, σίγουρα συμμετέχει ο Εραστέχνης. Ναι. Βοηθάει ο Εραστέχνης, δεν το έχει αφήσει το τμήμα, αλλά το μεγαλύτερο βάρος, ποσοστό επιτυχίας ανήκει στον κύριο Ανδρέο. Κύριε Κατσαρή, για να επιστρέψουμε λίγο σε εσάς και να κλείσουμε το προσωπικό κεφάλαιο, πώς πιστεύετε ότι καταφέρατε να γυρίσετε αυτή την κατάσταση? Γιατί μάλλον κάποιο μυστικό υπάρχει που θα το θέλουν και οι άλλοι παράγοντες. Περάσετε πολύ δύσκολα, έγινε μεγάλη προσπάθεια να απαξιωθείτε. Είναι αλήθεια. Νομίζω ότι πάρα πολλοί σας ζήτησαν συγγνώμη για όλα όσα σας καταλόγησαν και πλέον έχει το σεβασμό σχεδόν όλης της οικογένειας. Πώς έγινε αυτό, πώς μπορεί να το πετύχει κάποιος? Γιατί είναι πολύ χρήσιμο. Εντιμότητα. Εντιμότητα και καθαρότητα. Και ποτέ, ποτέ ιδιοτέλεια. Κανέναν από αυτούς όλους που με κατηγορήσανε δεν του κρατάω κακία. Κανέναν, διότι ο καθένας στη συγκεκριμένη στιγμή πιθανόν να είχε και δίκιο. Αλλά εγώ είχα σε όλη μου τη διαδρομή αυτήν ένα στόχο. Να προστατεύσω τον ΠΑΟΚ και να κάνω ό,τι είναι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή και ποτέ δεν κορόιδεψα κανέναν, ποτέ. Δηλαδή ποτέ δεν είπα ψέματα σε κανέναν. Δηλαδή όποιος πέρασε παράγοντας διοίκηση, δηλαδή αυτοί οι μεγαλομέτοχοι κτλ, με κανέναν από όλους αυτούς δεν μάλωσα, ούτε δημιούργησα πρόβλημα. Δηλαδή γιατί ο καθένας από αυτούς που ερχόταν στον ΠΑΟΚ με τον τρόπο του προσπαθούσε και στη συγκεκριμένη στιγμή βοηθούσε την ΠΑΕ, γιατί εκεί είναι κυρίως η αναφορά. Ναι. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή η αλήθεια έρχεται στο φως, δεν γίνεται δηλαδή. Μάλιστα. Κάποια στιγμή, γιατί ναι, τη συγκεκριμένη στιγμή αν έφευγα, δηλαδή την εποχή εκείνη, θα είχα και τα δύο που λέει η λαϊκή παροιμία. Ναι, ναι. Ναι. Η φετινή εξέλιξη, το ότι δεν υπήρχε άλλο ψηφοδέλτιο, είναι θετική ή είναι πολύ αρνητική για το Σύλλογο? Για το Σύλλογο αρνητική. Είναι αρνητική. Αρνητική για το Σύλλογο. Για μένα είναι ηθική ικανοποίηση ότι βλέπουν όλοι ότι είναι πολύ ψηλά ο πύχης και σου λέει πού να πάνε, αλλά είναι λάθος αυτό δηλαδή για το Σύλλογο, γιατί ο Σύλλογος χρειάζεται διάδοχο κατάσταση. Μέσα από το δικό μας το Συμβούλιο εκεί προσπαθώ να βρεθεί μια διάδοχος κατάσταση, μέσα από την ήδη υπάρχουσα διοίκηση. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή την εποχή αυτή της, όπως είπα, της οικονομικής κρίσης και που δεν υπάρχει δυνατότητα να κάποιος να μπει μπροστά, γίνεται το πράγμα πολύ δυσκολότερο. Αισθάνεσαι ότι μέσα από όλα αυτά τα χρόνια καταφέρατε να κερδίσετε ακόμα και την εμπιστοσύνη του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος νομίζω ότι και εκείνος σας αντιμετώπισε πολύ επιφυλακτικά και το 6 αλλά και το 12 με την περιβόητη συμφωνία? Ναι. Έχει αλλάξει αυτό? Πιστεύω έχει αλλάξει. Διότι το 6 είχε απόλυτο δίκιο από το μέρος του. Έτσι. Δίκιο είχε. Ναι, να πω γιατί. Όταν ήθελε να πάρει την Τούμπα. Μα αυτά τα δεδομένα, αυτά του είπανε. Αυτά του είπανε και με αυτά τα δεδομένα ήρθε. Ναι. Αν θυμάστε, ζητούσε να αλλάξει ο νόμος, να κάνει κτλ. Ναι. Μα δεν είχε, δηλαδή έτσι τον είπανε. Γιατί δεν είπε τα ίδια πράγματα όταν ήρθε τη δεύτερη φορά? Γιατί ήταν πιο ενημερωμένος. Εκείνη τη φορά τον είπαν θα έρθει στην... Το ίδιο δεν είχαν πει και στον Πατατούδη. Είχαν πει και στον Πατατούδη, έρχεσαι εδώ, παίρνεις την Τούμπα, την κάνεις ό,τι θέλεις κτλ. Το ίδιο είχαν πει και στον κύριο Σαββίδη. Ότι θα έρθει στον ΠΑΟΚ, θα πάρεις το γήπεδο, θα κάνεις, είναι δικό. Αυτά του είπανε και αυτά ζητούσε. Και εκεί ήρθε, δηλαδή δεν είχα κανένα λόγο εγώ να έρθω στην κόντρα με τον κύριο Σαββίδη. Η κόντρα ήταν ότι θα πάρει από τον ΠΑΟΚ αυτά που ανήκουν. Τι ανήκει στην ΠΑΕ είναι δικά του. Από εκεί και πέρα ό,τι ανήκει στον Εραστέχνη δεν μπορεί να το πάρει. Τη δεύτερη φορά λοιπόν που ήρθε και στο μυαλό του, αν μη τι άλλο είχε, ότι απέναντί του είχε έναν ο οποίος του δημιούργησε πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι λογικό να είναι καχύποπτος, σου λέει αυτός, και μην ξεχνάτε ότι οι καλοθελητές
σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολλοί, mm-hmm. προκειμένου mm-hmm. να φανούν καλοί στον κύριο Σαββίδη, ποιον πρέπει να βρίσουμε, αυτόν που θέλει και αυτός, που εκείνη τη στιγμή έχει στο μυαλό του ότι είναι αντίπαλος. Εγώ πριν από χρόνια, έχει την προηγούμενη νομίζω, δηλαδή πριν από 2 χρόνια ίσως, μετά την εκλογή, είχα κάνει μία συνάντηση μαζί του και του είπα, ναι. αν νομίζει ότι εγώ απέναντί του δημιουργώ προβλήματα, μπορούμε να προχωρήσουμε, να βρούμε μία λύση, μία διοίκηση, η οποία να μην, τουλάχιστον μη τι άλλο, να μιλάνε την ίδια γλώσσα. Mm-hmm. Και στη συγκεκριμένη στιγμή μου είπε, συνεχίζεις, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ναι. Γιατί οι συναντήσεις μαζί του, ναι. που έκανα εγώ με τον κύριο Σαββίδη, είναι ελάχιστες. Δεν έχω κάνει πολλές συναντήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό είναι ίδιο του χαρακτήρας μου. Δηλαδή δεν υπάρχει εγώ να ζητήσω να συναντήσω τον κύριο Σαββίδη αν δεν έχω κάποιο πολύ σοβαρό λόγο. Ναι. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είπε. Δηλαδή και αντιλαμβάνομαι με την αυτή του και τη συμπεριφορά του όλο αυτό το διάστημα, ότι δεν άλλαξε αυτό που είπε πριν από 2 χρόνια, ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου. Ήρθε η ώρα, κύριε Κατσαρή, να πληρώσει ο ΠΑΟΚ τα χρέη που τόσα χρόνια και εσείς έχετε κάνει τόσες επαφές. Αν θέλετε να σκεφτείτε όλα όσα συζητήσατε, τι έφταιξε και δεν κατάφερε ή δεν άφησαν τον ΠΑΟΚ να πληρώσει τα χρέη του, και τι σημαίνει πάει ο ΠΑΟΚ χωρίς χρέη στο δικό σας μυαλό, μια και ήρθε η ώρα από ό,τι φαίνεται. Σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια είχαμε τον ΠΑΟΚ τη θηλιά κρεμασμένο, mm-hmm. και ήταν ανα πάσα στιγμή έτοιμοι να κλωτσίσουν την καρέκλα και να πάθει τη μεγάλη ζημιά όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Το καταλαβαίνετε αυτό. Σήμερα λοιπόν φεύγει αυτός ο βραχνάς από τον ΠΑΟΚ, που ήταν πολύ μεγάλος βραχνάς. Δηλαδή αν μη τι άλλο, αυτό που κάνει ο κύριος Σαββίδης είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, το ότι δεν έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ναι. Πιστεύω ότι πολλοί, πάρα πολλοί, επειδή το χώρο του αθλητισμού το γνωρίζετε καλά, ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές τρικλοποδιές, υπάρχουν υποσχέσεις που τη μία δίνονται και την άλλη δεν τηρούνται. Μιλάτε για το χώρο της πολιτικής τώρα. Ναι, φυσικά, από εκεί είναι. Όλη η ιστορία από εκεί ξεκινάει, από το χώρο της πολιτικής που γίνονται παρεμβάσεις. Από πολλούς γίνονται παρεμβάσεις. Και που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Από πρόθεση προφανώς. Από πρόθεση, βέβαια. Φυσικά από πρόθεση. Δηλαδή μας κοροϊδεύαν τόσο καιρό που λέγανε ότι... Πιθανόν. Mm-hmm. Η διάθεση κάποια στιγμή να υπήρχε η καλή. Αλλά οι τρικλοποδιές που μπαίνανε ενώ πηγαίνανε να δώσουν τη λύση, τη σταματούσανε. Μάλιστα. Κύριε Κατσαρή, όλα αυτά τα χρόνια κάνοντας αυτοκριτική, ποιο ίσως είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνατε στη διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ? Τι είναι, λάθη έχω κάνει πολλά, αλλά δηλαδή τα οποία εκ των υστέρων τα αντιλαμβάνομαι και προσπαθώ να μην τα ξανακάνω, ας πούμε. Αλλά ό,τι λάθη έχω κάνει, τα έχω κάνει, ας πούμε, με καλή διάθεση, δηλαδή λειτουργώντας πάντα για το καλό του ΠΑΟΚ. Αλλά λάθος το οποίο να είναι τόσο που να μην μπορέσαμε να το διορθώσουμε, δεν νομίζω να κάναμε. Σας είπε κάτι προχθές ο κύριος Βεζιρτζής. Ναι. Ότι δεν είναι δυνατόν να μην προβάλλονται οι επιτυχίες του ΑΣ. Και αυτό έχει σχέση, κύριε Κατσαρή, και με το ότι κι εσείς δεν μιλάτε, δεν απευθύνεστε στον κόσμο. Για να δώσετε μια συνέντευξη όπως σήμερα σε εμάς, πρέπει να περάσουν 3-4 χρόνια. Δεν είναι μεγάλο λάθος αυτό που κάνετε? Ναι, είναι λάθος. Ο κύριος Βεζιρτζής είπε μια πολύ σοφή πρόταση. Ναι. Είπε ότι οι επιτυχίες είναι των διοικούντων και των εφόρων. Διότι αν αυτοί δεν λειτουργήσουν σωστά, δεν θα μπορέσουν να κάνουν καλές ομάδες, mm-hmm. και θα βρουν καλούς προπονητάς για να έρθουν οι επιτυχίες. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι ό,τι επιτυχία πετυχαίνει ένας σύλλογος, θέλοντας και μη, ανήκει και στους διοικούντες. Εγώ απλώς μετά από τόσα χρόνια δεν θεωρώ πλέον ότι δεν υπάρχει λόγος να καρποθώ πράγματα τα οποία ανήκουν
στους αθλητάς και στους προπονητάς. Υπάρχει λόγος όμως να απευθύνεστε πιο συχνά στον κόσμο. Έτσι, δηλαδή, σας ακούμε μόνο σε κρίσεις. Άμα υπάρχει ναι. κάποιο πρόβλημα στην ΠΑΕ. Τότε πρέπει να βγαίνω. Τότε πρέπει. Διότι το να μιλάω. Τι να πω, δηλαδή, τώρα τι λέμε. Λέμε πράγματα τα οποία, ας πούμε, είναι μια αναδρομή. Ναι. Δηλαδή, την άλλη φορά να βγω να πω τι. Δηλαδή, θεωρώ ότι όταν κάποιος πρέπει να βγει να μιλήσει, πρέπει να έχει κάτι να πει, πρέπει κάτι να ανακοινώσει. Μόνο πρόβλημα. Κάπου να πω. Όχι μόνο πρόβλημα, και κάτι θετικό. Δηλαδή, αν αύριο πούμε ότι γίνεται κάτι πολύ καλό στο ΜΠΑΟΚ. Δηλαδή, όταν κτιζότανε το γήπεδο το Παλατάκι, ναι. Την εποχή εκείνη ήμουνα πολύ συχνά μιλούσα. Διότι την εποχή εκείνη κάθε μέρα είχαμε μια τέτοια καθημερινότητα για να γίνει το γήπεδο. Μαζευόντουσαν υπουργοί, γενικοί γραμματείς, mm-hmm. κάναμε κάθε εβδομάδα στο Παλατάκι σύσκεψη για να μπορέσουμε να βρούμε τη λύση. Αν θυμάστε, για να γίνει το Παλατάκι, για να γίνει το Final Four. Ναι, ναι. Εκεί γινόταν και είχα κάτι να πω. Δηλαδή, είχαμε καθημερινότητα. Σήμερα τι καθημερινότητα, να πω τι κάνει το Βόλιο και το... Αυτή είναι η καθημερινότητα του εραστέχνη. Σήμερα είναι τα τμήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να βγαίνουν οι προπονητές, οι αθλητές, οι έφοροι. Έφορος μας ρωτάει αν όλες οι ομάδες του ΑΣΥΜ, δεν σας πω το όνομα, αν όλες οι ομάδες που θα βγουν Ευρώπη θα παίξουν και Ευρώπη. Μπορείτε να δεσμευτείτε? Όχι. Όχι. Δεν μπορώ να δεσμευτώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να δεσμευτούμε να παίξουν όλες Ευρώπη και από την άλλη να μην μπορούμε να πληρώσουμε τους μισθούς τους. Δηλαδή πέρυσι που δεν παίξαμε το έκανα γιατί δεν ήθελα. Δεν το κάνεις γιατί δεν θέλεις. Το κάνεις γιατί δεν μπορείς. Όταν δεν μπορείς, δηλαδή, πώς το λένε, εδώ δεν έχουμε να φάμε μερέντα στο ψωμί. Ωραία. Ναι, δηλαδή δεν είναι το θέμα ότι δεν θέλω. Πιο πολύ από όλους θέλω εγώ να οι ομάδες να είναι στην Ευρώπη. Και θα γίνει προσπάθεια για να παίξουν όλες. Αλλά... Έχετε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για έσοδα. Γιατί αυτό είναι το μυστικό. Τα έσοδά μας ελαττώνονται. Δεν αυξάνονται. Τα έσοδα από τις χορηγίες, επειδή ξέρετε πως είναι οι χορηγίες και πως εμείς κινούμαστε, είναι λίγα. Από την ΠΑΕ είναι πάρα πολύ λίγα, γιατί φέτος ελαττωθήκανε. Άρα κάνατε λάθος το 12 που γράψατε αυτή τη συμφωνία με την ΠΑΕ. Εκεί οδηγούμαστε. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, σίγουρα η συμφωνία εκείνη για τον ερασιτέχνη δεν ήταν θετική, ήταν στα μείον, διότι από τα έσοδά του έχασε σχεδόν τα μισά. Ναι, αλλά ναι. Όταν σήμερα εκ των υστέρων μετά από τόσα χρόνια, γιατί και ο ερασιτέχνη συνεχίζει να υπάρχει και να πρωταγωνιστεί σε πολλά τμήματα και η ΠΑΕ συνεχίζει να υπάρχει και μάλιστα θα είναι σε λίγο και τελείως καθαρή, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, διότι εκείνη την ώρα εγώ είχα τρελαθεί γιατί έλεγα πώς θα προχωρήσουμε. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, βρήκαμε τον τρόπο, προχωρήσαμε. Πάλι σας πιέζαν και σας απειλούσαν τότε. Ναι, εντάξει, ναι. Κοίταξε, είναι, ο κόσμος θέλει, ενεργεί με το σκεπτικό ότι πρέπει, είναι η λύση, πρέπει να γίνει. Ναι. Άρα λοιπόν, εκείνο που κάναμε εκείνη την ώρα, ναι, ήταν έτσι όπως το λέτε, αλλά σήμερα εκ του αποτελέσματος λέω ευτυχώς που ήρθε ο κύριος Σαββίδης, έστω και με την πίεση αυτή που έκανε σε εμάς, πήρε την ΠΑΕ και σήμερα η ΠΑΕ, αν μη τι άλλο, δεν χρωστάει και με την προοπτική που δίνει, πιστεύω ότι και μαθαίνοντας, γιατί και αυτός δεν ξέρει την ελληνική ναι. πραγματικότητα, σιγά σιγά θα πετύχει το κάτι παραπάνω που είναι οι τίτλοι που μας λείπουν. Γιατί μας έχει δημιουργηθεί η αίσθηση από όλους ότι ο κ. Σαββίδης θα εμπλακεί περισσότερο και στον ΑΣΥΓΜΑ και στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ? Εσείς τι γνωρίζετε από αυτού? Τίποτε δεν έχει. Καταρχάς ένας άνθρωπος όταν θέλει να εμπλακεί δημιουργεί τις προϋποθέσεις, δεν είναι? Ναι. Η προϋπόθεση για να εμπλακεί στον ερασιτέχνη είναι να γράψεις κάποια μέλη. Έτσι, να δεν το λέω με παραγωγική αύρα, αλλά στο οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή, και νομίζω και ο κ. Δημοκράτης Παπαδόπουλος μας έχει αφήσει να εννοηθεί κάτι τέτοιο και ο κ. Ανδρέου. Δεν ξέρω από πού προέκυπτε βέβαια αυτό. Υπάρχει κάποιο στοιχείο. Γιατί η ΚΑΕ έχει κάνει έλεγχο, έτσι. Εντάξει, είναι αυτό γνωστό. Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, η ΚΑΕ είναι ανώνυμη εταιρεία. Ό,τι ώρα θέλει, βάζει τα λεφτά που γίνονται σε μια αύξηση και γίνεται δική του. Ο ερασιτέχνης είναι μια άλλη περίπτωση. Ξέρετε ότι τα μέλη βγάζουν τις διοικήσεις. Αν θέλει
αν ενδιαφέρεται να βοηθήσει τον ερασιτέχνη, θα τον βοηθήσει με την έννοια, ξέρω εγώ, μιας χορηγίας, μιας δωρεάς, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο θα εμπλακεί και θα βοηθήσει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το έδειξε κιόλας ότι χάρηκε πάρα πολύ με τις δύο επιτυχίες των τμήματων μας. Χάρηκε και το ευχαριστήθηκε. Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται, γιατί και το σκάκι που το κάναμε ήταν μια δικιά του επιθυμία. Όταν είχα τότε το συναντηθεί, τότε ήταν φυσικά, και κάναμε το σκάκι. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο αυτός κρίνει. Αλλά όχι με τον τρόπο που θα βοηθήσει την ΚΑΕ. Την ΚΑΕ, ό,τι χρήματα βάζει, τα βάζει με την έννοια του δανεισμού, με την έννοια χρημάτων που μπαίνουν σε μια ανώνυμη εταιρεία. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή αυτή. Προχθές στην Γενική Συνέλευση, γιατί δημιουργήθηκε τόση ένταση με το ενδεχόμενο μιας χορηγίας από την Ελληνικός Χρυσός? Είναι πιθανό? Τη θέση σας την ξέρουμε. Εντάξει, ναι. Αλλά είναι πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο? Σήμερα που μιλάμε δεν είναι τίποτε πιθανό. Δεν υπάρχει ούτε συζήτηση, ούτε. Δεν υπάρχει ούτε συζήτηση ούτε τίποτε. Δηλαδή υπήρχε μια συζήτηση στις αρχές της περίοδου, σαν συνέχεια της προηγούμενης, ναι. Σήμερα δεν υπάρχει. Απλώς το θέμα είναι ότι εγώ όταν μιλάω για τον ΠΑΟΚ, μιλάω ότι οι ανάγκες είναι, γιατί αυτή τη στιγμή, αν το δούμε διαφορετικά, είμαστε οι δυο μας, εσύ θέλεις... Είσαι θετικός, εγώ είμαι αρνητικός. Δηλαδή όλα τα θέματα δεν έχουν ένα δρόμο. Δεν έχουν μία λύση. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Ναι, έτσι ακριβώς, δεν είναι άσπρο μαύρο. Το βλέπουμε καθημερινά. Η μισή είναι από εδώ, η μισή είναι από εκεί. Ξέρω εγώ ποιο είναι η ακριβής δυναμική του ενός ή του άλλου. Δεν το εξετάζω. Εγώ απλώς λέω ότι πριν από 2 χρόνια είχαμε τον Ελληνικό Χρυσό, πήραμε τα χρήματα εκείνα, βοηθήθηκε ο ερασιτέχνης πάρα πολύ τη χρονιά εκείνη και δεν αντιμετώπισε πρόβλημα ούτε εκείνη τη χρονιά ούτε τη φετινή. Αυτό είναι δηλαδή το θέμα. Δεν είναι ότι εγώ χωρίς θέλω να σας νοιάζει, ναι. Η άποψη ότι υπάρχει ηθικό ζήτημα. Δεν το σκεφτήκατε καθόλου. Από όσους τη θέτουν. Κοιτάξτε, ηθικά καταρχάς, ο χώρος του αθλητισμού κάθε στιγμή που περνάει δημιουργεί και ένα ηθικό πρόβλημα. Το ξέρετε αυτό. Ναι. Όλα κινούνται στα όρια της παρατυπίας, της παρανομίας, τα ξέρετε αυτά. Δηλαδή όσοι θα βάλουμε ηθικό εκεί και δεν θα βάλουμε ηθικό που ο διαιτητής σφύριξε τον πέναλτ έξω από την περιοχή. Τι να, εκείνο ηθικό είναι, δεν ανήθικο. Δηλαδή η ηθική έχει πολλές μορφές. Και το είπα, το στοίχημα, το καζίνο, όλα αυτά δεν είναι θέματα ηθικά αυτά. Είναι πώς το λένε, είναι πολλά. Αυτά δηλαδή αν καθίσουμε να τα αναλύσουμε ένα-ένα, θα δούμε ότι τα περισσότερα κινούνται στα πλαίσια του ηθικού και του ανήθικου. Το αφήσετε πάντως ανοιχτό αυτό. Και το αφήνουμε ανοιχτό. Το αφήνουμε ανοιχτό χωρίς, το ξαναλέω, να υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα θέμα, έτσι. Μάλιστα. Κύριε Κατσαρή, σήμερα παίζει το βόλεϊ, διεκδικεί πρωτάθλημα, το handball το ίδιο. Στο τέλος, με τι θα είστε ικανοποιημένος για τη χρονιά? Γιατί πραγματικά δεν είναι πολύ οι τίτλοι, 2 κύπελα για ένα πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ήδη αυτή τη στιγμή έχει 2 κύπελα και ένα πρωτάθλημα. Ναι, δεν είναι και πολλά. Λοιπόν, θεωρητικά θα έχει και το άλλο το κύπελο στο γυναικών. Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο των γυναικών, ναι. Τώρα σίγουρα έχουμε ομάδα, ειδικά στο βόλεϊ φέτος, που έχει τις δυνατότητες, μάλλον είναι τέτοια η ομάδα που έχει τις δυνατότητες να το πάρει το πρωτάθλημα, όπως και στο handball. Ναι. Δηλαδή, και οι δύο, το ανδρικό handball σήμερα μπορεί να το πάρει το πρωτάθλημα. Έχει τις δυνατότητες όπως και το βόλεϊ. Δηλαδή, γιατί θα είχαμε τις ίδιες δυνατότητες και στο γυναικείο το handball, αλλά όταν έχεις 3 αθλήτριες εκτός... Τραυματισμές, ναι. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν στη χειρότερη εποχή, ας πούμε, δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Γιατί και η ομάδα του handball ήταν τέτοια που του γυναικείου μπορούσε να διεκδικήσει
τους τίτλους. Για την επόμενη χρονιά, αθλητές πιο πολλούς, σαν τον Αλβανό ή τον Κουρνέτα, μπορούμε να δούμε στον ΠΑΟΚ, που ανεβάζουν το επίπεδο των ομάδων. Ας αφήσουμε να δούμε πώς θα κινηθούμε, να ξοφλήσουμε τη φετινή χρονιά, που παρεπιπτόντως σας λέω ότι ήδη είναι προπληρωμένος τμήματα... ο Απρίλιος, μας το είπαν οι αθλητές. Ναι, έχουν ξοφληθεί κάποια τμήματα. Ναι, ναι. Δηλαδή κάποια τμήματα ήταν μέχρι τον Απρίλιο, άρα ξοφληθήκανε. Και κάποια τμήματα θα ξοφληθούν αρχάς Μαΐου και τελειώνει. Δηλαδή το 90% των αθλητών θα είναι ξοφλημένοι αρχάς Μαΐου. Πάρτε ένα ρίσκο παραπάνω. Κάντε ένα άνοιγμα παραπάνω για να έρθουν πιο πολλοί τίτλοι, να ζεσταθεί ο κόσμος, να πάει στο γήπεδο. Δεν αλλάζετε άποψη? Το ρίσκο το παραπάνω είναι ότι την ίδια στιγμή θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι και πιθανόν οι ίδιοι αθλητές πλέον να μην νιώθουν αυτήν την ασφάλεια που έχουν σήμερα και να αποτύχουμε σε εκείνο το κομμάτι. Πάντα υπάρχει, μην λέμε ότι θέλουμε, ρίσκο πάντα υπάρχει. Ρίσκο υπάρχει πάντα, δηλαδή δεν είμαστε ότι έχουμε τα λεφτά και άντε κάνουμε ακριβώς το budget. Το ρίσκο υπάρχει και γίνεται αγώνας για να το καλύψουμε. Αλλά δεν θα ρισκάρουμε την υστεροφημία. Δεν θα τη ρισκάρουμε την ιστεροφημία, δηλαδή θα κοιτάξουμε, ενώ πληρώνουμε τώρα ξέρω εγώ στο μήνα, να πληρώνουμε στους 2 μήνες. Αυτό θα γίνει, μέχρι εκεί θα πάει. Δεν θα πάει δηλαδή ότι λεφτά δεν έχουμε, αλλά προχωρήστε. Μάλιστα. Πρόεδρε, κάτι τελευταίο, επειδή έχω κάτι κατά νου. Αν βρούμε δηλαδή διοργάνωση ευρωπαϊκή η οποία καλύπτει τα έξοδα, δεν έχετε εσείς κάποιο πρόβλημα να αποδεχτείτε αυτό το αίτημα? Όχι, φυσικά. Ωραία, αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Κύριε Κατσαρία, ευχαριστώ. Εγώ όχι μόνο δεν έχω εδώ και λέω ότι θα γίνει προσπάθεια όλα τα τμήματα, όλα τα τμήματα να προχωρήσουν. Μετά να ξέρετε ένα πράγμα, ότι δεν θέλω η ομάδα, ξέρω εγώ, του κάποιου τμήματος να πάει να παίξει στην Ευρώπη, να πάει εκδρομή και να γυρίσει. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν θα βγει να αγωνιστεί, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει κιόλας. Αυτός δεν είναι ο σκοπός, δηλαδή τι να πάει να κάνει. Ναι. Δεν έχει λόγο δηλαδή αυτή τη στιγμή να βγει στην Ευρώπη η ομάδα και να γυρίσει. Και έγινε πολλές φορές σε πολλά τμήματα. Και το θεωρώ άσκοπο. Είναι προτιμότερο να οργανωθούμε την επόμενη χρονιά, δηλαδή να είμαστε πιο δυνατοί και να πούμε αυτά τα 10-20, τα 20 χιλιάρικα που χρειάστηκαν για τη συμμετοχή στους αγώνες, να τα βάλουμε στην άκρη και να πούμε του χρόνου θα τα κάνουμε 2 αθλητάς. Και να κάνουμε το τμήμα πιο δυνατό για να μπορέσει. Δηλαδή πώς είχαμε κατορθώσει να προχωρήσει η ομάδα handball και διοργανώσαμε το Final Four τότε τη χρονιά εκείνη. Είδατε όμως όταν φτάσαμε στην τελική φάση τι διαφορά είχαν οι ομάδες, οι άλλες. Ναι. Είχαν ένα παίκτη που έκανε 900 χιλιάρικα νομίζω μια ομάδα του handball. Όσο κάνουν όλα τα handball της Ελλάδος έκανε ένας παίκτης... μιας ομάδος ας πούμε. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι ό,τι κάνουμε δεν θέλω να το κάνουμε ας πούμε για να το κάνουμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει στην Ευρώπη. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα οι απόψεις είναι ενδιαφέρουσες για τον κόσμο, αξίζει να ακούγεστε, να ξέρει ο κόσμος τι πιστεύετε και πώς πορεύεστε στον αεραστέχνη και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.